Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, πάρα πολύ ζέστη, ανταποκρίθηκαν οι συνάνθρωποι μας στην πρόσκληση που κάναμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εδώ τους τοπικούς σταθμούς ΣΥΤΙΑ, τηλεόραση κτλ. Ανακοινώσεις που βγάλαμε και προσήλθαν αρκετοί, με το ενδιαφέρον βέβαια και των υπευθύνων των διαφόρων συλλόγων ομοδοσίας και επαρχίας που ειδοποίησαν τους συνανθρώπους σε κάθε χωριό και έτσι έχουμε πάρα πολύ κανονική, θα έλεγα, προσέλευση. Είναι εγγεγραμμένοι αρκετοί, δεν σταμάτησε καθόλου ο γιατρός να εξετάζει. Ήδη έχουν δώσει αίμα πάνω από 40 άτομα, αλλά νομίζω ότι θα βοηθήσει και ο γιατρός να μείνει μέχρι 2 η ώρα, όπως μας είπε, για να μπορεί να πάρει περισσότερες φιάλες αίματος. Εγώ έχω χρέος, σαν υπεύθυνος του Ερυθρού Σταυρού που οργανώνω με τις αιμοδοσίες, να τους ευχαριστήσω όλους και τις εθελόντριές μας και τους υπευθύνους των διαφόρων συλλόγων της επαρχίας και τους αιμοδότες προσέρχονται να δώσουν αίμα και πάντοτε θα κάνω ιδιαίτερη πρόσκληση και θα νιώθω και ιδιαίτερη χαρά να βλέπω νέους αιμοδότες να προσέρχονται. Η νεολαία μας από 18 χρόνο και πάνω μπορεί να δώσει αίμα κάθε 3 μήνες ή 4 μήνες οι κοπέλες, ώστε να ανανεώνονται οι αιμοδότες, γιατί οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι. Και τώρα να τονίσω την μεγάλη σημασία που έχει αυτή η προσέλευση αιμοδοσίας, γιατί μην ξεχνούμε, η επαρχία μας είναι μεγάλη. Τα χωριά μας απομακρυσμένα. Οι κάτοικοι των περισσότερων χωριών ηλικιωμένοι με πολλά προβλήματα και όλο τρέχουν στα νοσοκομεία και θέλουν αίμα. Είναι λοιπόν πολύ καλές οι προσπάθειες που κάνουν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι στα χωριά να βοηθήσουν τα γεροντάκια μας που μένουν εκεί. Οι σύλλογοι πολιτιστικοί κρατούν τις παραδόσεις στα χωριά. Με τις προσπάθειες της αιμοδοσίας δεν τους ταλαιπωρούμε πολύ να βρούμε αίμα όταν έχουν ανάγκη. Και ακόμα να τονίσω άλλη μια φορά ότι είναι δείγμα μεγάλης αγάπης το να δώσει αίμα. Διότι σκέπτεσαι τον συνάνθρωπό και τον θεωρείς αδελφό σου και του δίνεις αίμα από το αίμα σου. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή είναι μεγάλη προσφορά, μεγάλη η τιμή και χάρη του Θεού, θα έλεγα, και ευλογία που βρίσκονται αιμοδότες και βοηθούμε τους συνανθρώπους μας, γιατί τον απλησιάζουμε τον άρρωστο και να του δίνουμε αίμα, εκδηλώνουμε έμπρακτη την αγάπη μας και έτσι γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλο, πλησιάζει ο ένας τον άλλο, δένεται ο ένας με τον άλλο, μαθαίνει το γεροντάκι ο τάδε έδωσε αίμα για να σε βοηθήσει και όλα αυτά συμβάλλουν στο να διατηρήσουμε μια καλή ανθρώπινη κοινωνία με σχέσεις καλές και ανθρώπινες όπως ταιριάζει σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Αυξημένες οι ανάγκες. Εμένα με παίρνουν σχεδόν όλοι που θέλουν αίμα, διότι πάνω στο νοσοκομείο γυρεύουν που θα βρω, λέει, πάρτε τον πατέρα Γιώργιο. Και εγώ βέβαια, εφόσον δεν μπορώ να τους καλύψω όλους, ο Ερυθρός Σταυρός οργανώνει αιμοδοσίες, αλλά δίνουν ελάχιστες φιάλες εκείνων, 3-4 στην καλύτερη περίπτωση. Όμως τους παραπέμπω σε άλλους λόγους, του οποίους ξέρουν. Και έχουμε συλλόγους που μαζεύουν αρκετό αίμα και είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν, καθώς και ο Συνηγετικός Σύλλογος που έχει υγιέστατα μέλη πάρα πολλά. Και οι αιμοδοσίες που κάνει ο Κυνηγητικός Σύλλογος 2-3 το χρόνο εμπλουτίζουν πάρα πολύ το αίμα στην επαρχία μας και μπορούμε και εξυπηρετούμε τους συνανθρώπους μας. Και αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και να αυξηθεί, θα είναι καλό πράγμα για τον τόπο. Εκείνο που έχω πει πολλές φορές και το παραλαμβάνω και από εδώ, θέλω να βρεθούν άνθρωποι από τα βορεινά χωριά που δεν έχουν συλλόγους αιμοδοσίας πάνω από τη Σκοπή, τίποτα. Είχαν παλαιότερα στο Χαμέζι, δεν λειτουργεί. Τα άλλα μεγάλα χωριά, Μουλιανά, Τουρλωτή, Σφάκα κτλ. Δεν έχουμε τίποτα. Πρέπει να γίνουν και στα πιο μεγάλα εκεί σύλλογοι, πολιτιστικοί υπάρχουν, να κάνουν και συλλόγους αιμοδοσίας για να εξυπηρετούνται και αυτοί οι συνάνθρωποι μας. Ναι. Οι εθελόντριες που είναι εκπαιδευμένες, οι εθελόντριες του τμήματός μας, βοηθούν πάρα πολύ, πάνε στα νοσοκομεία τακτικά που δεν επαρκεί το προσωπικό, μας ειδοποιούν οι γιατροί και προσφέρουν υπηρεσία, πηγαίνουν σε σπίτια που είναι άρρωστοι να κάνουν μια ένας να δώσουν ένα φάρμακο, έρχονται εδώ 2 φορές τη βδομάδα για να βοηθήσουν σε όποια ανάγκη χρειαστεί. Και προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε σειρές. Θα βγάλουμε ανακοινώσεις τώρα το φθινόπωρο. Αν μαζευτούν καμιά κοσαριά ενδιαφερόμενα να εκπαιδευτούν, θέλουμε νέο αίμα και σε εθελόντριες. Να αυξηθούν και οι εθελόντριες για να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες, διότι οι παλαιότερες, και αυτές έχουν πολλές απασχολήσεις,
αλλά το να έρχονται νέες είναι καλό πράγμα και να συνεχίζεται η εκπαίδευση νέων που μπορεί να προσφέρουν πραγματικά μια καλή κοινωνική υπηρεσία.